Η κινητοποίηση έγινε σχετικά με την ψήφιση του νόμου του 4250 που έγινε μέσα στις μέρες του Πάσχα και αφορά την αξιολόγηση των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αυτό έχει να κάνει με την ποσόστοση, δηλαδή υποχρεούται ο δήμαρχος ή ο γραμματέας του κάθε δήμου ή του κάθε φορέα να αποφασίζει ανεξάρτητα αν έχει καλύψει το στόχο που έχει τεθεί αρχικά ή όχι, να βαθμολογήσει ένα 15% κάτω από τη βάση, ένα 65 μέτρια και ένα μόνο 25% άριστα. Δηλαδή ανεξάρτητα πληρεί δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, αν έχει καλύψει δεν καλύψει τους στόχους, πρέπει απαραίτητα ο Δήμαρχος να προσδιορίσει ένα 15% ότι πρέπει να βαθμολογηθεί κάτω από τη βάση. Υπάρχουν κριτήρια γι' αυτό, πώς θα γίνεται η βαθμολόγηση, αυθαίρετα? Ο Δήμαρχος, δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα κριτήρια. Ο Δήμαρχος θα αποφασίζει ανάλογα τους στόχους που έχει βάλει αρχικά, αν η τάδε υπηρεσία έχει καλύψει το στόχο ή όχι, θα βαθμολογεί. Φαντάζομαι όμως υπάρχουν και πολιτικά κριτήρια και γι' αυτό όλοι οι εργαζόμενοι αντιδρούμε. Και αντιδρούμε γιατί θεωρούμε ότι δεν αξιολογεί σε βάση αντικειμενικότητας, βάση απόδοσης που έχει στη δουλειά, βάση αρμοδιοτήτων, εάν ανταποκρίνεσαι στα καθήκοντα που σου έχουν αναθέσει. Είναι βάση της ποσόστοσης. Αυτό θα οδηγήσει... Δηλαδή ακόμη και αν όλοι οι εργαζόμενοι σε ένα χώρο είναι άξιοι και ικανοί, ναι, κατά αντικειμενικό τρόπο. Υποχρεωτικά κάποιοι θα πρέπει να πάρουν βαθμό κάτω από τη βάση. Ναι, απαραίτητα. Δηλαδή θα πρέπει να βρει κάποιος που να πάρει κάτω από τη βάση. Και αυτό φοβόμαστε, ότι δεν θα είναι μόνο ότι θα είναι κάτω από τη βάση και θα βαθμολογηθούν, αλλά θα είναι και μια δεξαμενή απολύσεων. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι μετά τις εκλογές έχουν δεσμευτεί 15.000 εργαζόμενοι να απολυθούν από το ευρύτερο δημόσιο τομέα. Άρα θα είναι ένας εύκολος στόχος. Και μετά όλο αυτό το σύστημα, έχουμε δει, το εφάρμοσε η Microsoft στην Αμερική και απέτυχε. Δηλαδή θα οδηγήσει όλους εμάς τους εργαζόμενους να τρογόμαστε μεταξύ μας. Ποιος θα είναι καλύτερο, δηλαδή δεν θα μπορεί να υπάρξει συνεργασία. Και ξέρουμε, σε ένα εργασιακό τομέα και ιδιαίτερα και εγώ σαν μηχανικός, εάν δεν υπάρχει συνεργασία διάφορων ειδικοτήτων, δεν μπορούμε να έχει και καλό αποτέλεσμα. Άρα μας αποτρέπει από τη συνεργασία και μας αποτρέπει πάλι και θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη όταν ο καθένας θα κοιτάζει την πάρτη του πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Και σήμερα τι θα αποφασίσετε, τι αποφασίζετε να κάνετε δηλαδή? Σήμερα κάνουμε μια διαμαρτυρία εδώ και θα δώσουμε ένα ψήφισμα, θα αποδώσουμε στον Δήμαρχο με όλες τις υπογραφές των παρευρισκόμενων και θα ζητήσουμε να ζητήσει την ακύρωση αυτού του νομοσχεδίου και μετά θα γίνει μια συνέλευση με διάφορα θέματα και με αυτό το θέμα και με άλλα θέματα που θα τεθούν στη συνέλευση. Θα υπάρξει συνέχεια δηλαδή στις αντιδράσεις? Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει. Θέλουμε να πιστεύουμε. Κύριε Παχοπέ, η συνύπαρξη πολλών εργαζομένων έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολη σε ένα χώρο, είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα, είτε είναι στο δημόσιο. Με το νέο τρόπο αξιολόγησης, βλέπετε ότι συνάδελφος θα προδίδει κατά κάποιο τρόπο τον συνάδελφο για να επιβιώσει ο ίδιος? Αυτό είναι που σας φοβίζει? Αυτό είναι ένα από τα κύρια που επισημαίνεται, αλλά περισσότερο είναι ότι είναι αντισυνταγματικό αυτό. Και γι' αυτό μετά από εδώ θα συνεχίσουμε, θα πάμε στον Ορφέα να κάνουμε την έκτακτη γενική συνέλευση και εκεί θα συναποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε παραπέρα.